Σε μια έτσι μικρή παρέμβαση. Τι έκανε εκεί ακριβώ και με ποιου γνωρίστηκε, γιατί ξέρω ότι υπάρχει παρασκήνιο σε αυτό που σε ρωτάω. Ξέρω. Ωραίο και ευχάριστο. Δεν είναι τυχαίο που ρωτά. Είχα πάει στην Κύπρο για να μιλήσω για τα survivor camps που κάνω, που ξεκινάω μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί θα το κάνουμε και στην Κύπρο. Αλλά είχα τη μεγάλη τύχη και χαρά να μην πάω στο μέρο του Μάριο, εκεί που δουλεύει. Γνώρισα τον μπαμπά του και τη μαμά του. Ήμασταν μαζί για αρκετέ ώρε, σχεδόν όλη τη μέρα. Είδα φωτογραφίε. Οι οποίες έτσι. Κατά τη μεξή, θέλω να σου πω ότι περίμενα πώς και πώς η μαμά του ειδικά να με ρωτήσει για πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν έχουν δει, πραγματικά δεν έχουν δει κάποιον. Και δεν ρώταγε. Και ρώταγε απλά πράγματα που εγώ το θεωρούσα δεδομένο ότι όλα είναι οκ. Okay, και ρωτούσε πώς είναι ο Μάριος, τι έγινε με την υγεία του, πώς είναι με τα αθλήματα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα και αυτή τη μαμά. Πολύ δύσκολο. Γιατί όλες τις μαμάδες. Όλες τις μαμάδες. Γιατί περιμένει τώρα έναν πάνω, ή κάποιον παίκτη να βγει για να ακούσει νέα για το παιδί του. Και μάλιστα είδα και φωτογραφίες που αυτές δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω, οι οποίες είχαν πάει ένα ταξίδι στη Σκιάθο. Και είχαν βγει φωτογραφίες με τους συγγενείς του Γιώργου του Αγγελόπουλου μαζί. Και είχαν βγει έξω για φαγητό και ήταν πολύ ωραίες στιγμές. Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Ότι μπορεί ένα παιχνίδι μέσα να υπάρχουν κάποιες εντάσεις, γιατί έτσι είναι οι συνθήκες. Ωστόσο, ο κόσμος έξω από το παιχνίδι, που απλά είναι ένα παιχνίδι, υπάρχουν σωστοί επαφές. Και όταν υπάρχει καλή διάθεση, όλα μπορούν. Για ποιο λόγο πήγανε στην. Πήγανε επί τούτου στη Σκιάθο για να γνωρίσουν. Τώρα δεν μπορώ να δώσω άλλε λεπτομέρειες. Απλά ήταν. Πέρασαν πολύ ωραίες στιγμές. Έχει να κάνει το survivor. Δεν μπορώ να σου πω. Τίποτα δεν μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω πάντως ότι ας πούμε και εμείς είχαμε εχθές με ρε παιδί μου και εγώ είχα μια συνάντηση πολύ καλή με το Στέλιο. Το Χανταμπάκι, βγήκαμε μαζί. Τα χαιρετίσματά μας, πες το. Θέλω να σου πω ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση